Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Κυριάκο Χαρακίδη, τον πρώην δήμαρχο Δράμας, πρώην βουλευτή και επικεφαλής παράδεξης πόλη και ζωής. Συζητάμε για θέματα του Δήμου της Δράμας. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, κύριε Χαρακίδη, το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, κάποιες παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε, κάποια θέματα που θεωρείτε ότι πρέπει να τα δει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Η Δημοτική Αρχή και όχι μόνο. Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχήν θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι το έργο το οποίο γίνεται της ανάπλασης στην ουσία της περιοχής νότια της 19ης Μαΐου είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει άρδιν την όψη της περιοχής αυτής 19ης Μαΐου και η κάθετη προς αυτήν. Είναι ένα έργο το οποίο το οραματιστήκαμε, το σχεδιάσαμε, το μελετήσαμε και το εντάξαμε εμείς ως παράταξη. Όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί για να επανενταχθεί το έργο αυτό είναι, φέρουν σφραγίδα 2012. Ένα έργο για το οποίο θα έπρεπε να χαιρόμαστε όλοι, γιατί μια περιοχή η οποία ήταν υποβαθμισμένη και ακουμπάει και ένα κομμάτι του ιστορικού κέντρου που για μας ήταν ως προτεραιότητα η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου και η ανάπλασή του. Θα έπρεπε λοιπόν να το έχουμε αγκαλιάσει όλοι και να χαιρόμαστε γιατί γίνεται αυτό το έργο. Βλέπουμε ότι από το 2014 που εμείς δεν είμαστε Δημοτική Αρχή, η νέα Δημοτική Αρχή εδώ και 7 χρόνια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται τμηματικά, να έχει κουράσει τον κόσμο και δυστυχώς θα τον κουράσει για πολύ περισσότερο ακόμη. Η πρόβλεψη ότι το έργο θα τελειώσει τέλος του 2021 δεν με βρίσκει σύμφωνο. Το έργο δεν θα μπορέσει να τελειώσει τέλος του 2021 και εκτός αυτού, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, όταν θα τελειώσει θα αρχίσουν να σκάβουν ξανά το ίδιο έργο για να βάλουν τον αγωγό του φυσικού αερίου, ο οποίος θα πρέπει να συνδεθεί με τα καταστήματα και με τα σπίτια. Άρα θα ξαναμπούν σε μια διαδικασία τέτοια, γιατί δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός άλλος. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ενημέρωση προς εμάς ότι αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί. Εγώ βλέπω ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Θα το λέω, θα γκρινιάζω, θα διαμαρτύρομαι για να προλάβω τα χειρότερα. Για τα μαγαζιά που βρίσκονται εκεί, μετά που θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση, οι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί, μετά που θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση, σίγουρα θα έχουν μια περιοχή αναπλασμένη και πολύ όμορφη. Θα έχουν προβλήματα με τους χώρους στάθμευσης, γιατί δεν υπάρχει καμία για την ώρα πρόβλεψη το τι θα γίνει με τους ανθρώπους εκεί. Δεν υπάρχει, βλέπετε, καμία πρόβλεψη που θα πηγαίνουν το πιο απλό πράγμα, τα απορρίμματά τους. Είδατε το τι έχει γίνει. Προκαλούνται αρκετά ζητήματα, λέτε, και για μετά. Αγοράστηκαν κάδι, 8 βυθιζόμενοι κάδι, και ξεκίνησαν να βάζουν τον κάδο της 19ης Μαΐου στους 5 δρόμους για να πηγαίνουν οι κάτοικοι τα σκουπίδια τους εκεί. Στην Εθνική Αμήνης, στην Λέσχη Αξιωματικών κοντά, για να πηγαίνουν τα σκουπίδια τους εκεί. Αυτές δεν είναι λύσεις για τους κατοίκους για να πηγαίνουν τα απορρίμματά τους εκεί. Αυτό τώρα προβλέπονταν, μιας και αναφέρεστε σε αυτό το ζήτημα, γιατί προκάλεσε εύλογα ερωτήματα. Θεωρούνταν δηλαδή φυσιολογικό, υπήρχε κάποια μελέτη ότι τα σκουπίδια από ένα κατάστημα δίπλα στην Ατλαντίδα, ας πούμε, θα μπορούν να μεταφερθούν στους 5 δρόμους για να πεταχτούν. Ναι, αυτό είπαμε, ότι όταν αυτό το πράγμα γίνεται χωρίς μελέτη, εγώ απλός άνθρωπος λέω ότι άρα πρέπει να πάω τα σκουπίδια μου στους 5 δρόμους. Η άλλη περίπτωση είναι στο πλατιούλα του Αθανασιάδη να βάλουμε, ξέρω εγώ, 50 κάδους για να πηγαίνουν όλοι εκεί τους κάδους τους, τα απορρίμματά τους. Οι λύσεις που πρέπει να δοθούν είναι λύσεις οι οποίες θα αφορούν την περιοχή. Βεβαίως δεν μπαίνουν οι κάδοι στο χώρο της ανάπλασης, αλλά μπαίνουν περιφερειακά της ανάπλασης, κοντά
θέλει να πλαστεί για να μπορεί να εξυπηρετείται η όλη κατάσταση. Είναι ένα θέμα πάντως και ακόμη και σε παράπλευρους δρόμους της ανάπλασης δεν ξέρω αν είναι εφικτό να μπουν διτιζόμενοι κάτι. Δεν είμαστε τεχνικοί. Εδώ τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Κοιτάξτε, ούτε εσείς είστε τεχνικός, ούτε εγώ είμαι τεχνικός, ούτε η Δημοτική Αρχή είναι τεχνική. Υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Όταν αναλάβαμε το Δήμο της Δράμας, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν φέραμε ειδικούς για να μας σχεδιάσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων. Προσέξτε. Το πρώτο πράγμα. Γιατί τα δύο βασικά πράγματα που κάνει ο Δήμος και πληρώνεται γι' αυτό, τι είναι? Η καθαριότητα και ο δημοτικός φωτισμός. Μετά είναι η ιδέα, η ίδρυψη, η αποχέτευση. Ο Δήμος, Δήμος, καθαριότητα, δημοτικός φωτισμός. Άρα πρέπει καθαρή να υπάρχει και φωτεινή πόλη. Και φωτεινή πόλη. Τελείωσε. Απλά πράγματα. Απλά αυτά πληρώνει ο Δήμος στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Μετά πληρώνει τα και οτιδήποτε έμφυα και δεν ξέρω εγώ που παίρνει κάποια χρήματα ο Δήμος. Λοιπόν, άρα τι πρέπει να κάνουμε, να σχεδιάσουμε την πόλη. Πώς θα την. Κάναμε λοιπόν τη μελέτη η οποία μας έβγαλε. Αντί για 10 δρομολόγια που φτιάχνανε τα απορριμματοφόρα, να κάνουμε 9 δρομολόγια με μεγαλύτερες περιοχές ευθύνης. Άρα το απορριμματοφόρο μπορούσε να κάνει συλλογή και προσέξτε, 3,5 χρόνια που ήμασταν Δημοτική Αρχή, αυτήν τη δουλειά κάνανε τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Δράμας με αυτό το προσωπικό που είχε. Χωρίς να εμπλέκεται κανένας ιδιώτης και χωρίς να εμπλέκεται κανείς. Και δεν κάνανε μόνο αυτό, πλένανε και τους κάδους κάθε 15 μέρες, όλους, το τονίζω όλους, και οι μεγάλες συγκοινότητες όπως η Χωριστή, ο Ξηροπόταμος, ο Καλός Αγρός, η Καλύπτος, είχαν αποκομιδή απορριμμάτων καθημερινά. Όχι μία φορά το μήνα και μετά από γκρίνιες και διαμαρτυρίες και κριτική από εμάς έγινε μία φορά την εβδομάδα και τώρα με τις διαμαρτυρίες δύο φορές την εβδομάδα. Αυτά εδώ γινόντουσαν από τον ίδιο Δήμο, από το ίδιο προσωπικό του Δήμου. Άρα λέτε μια άλλη οργάνωση. Φυσικά απαιτείτε. Είναι θέμα οργάνωσης. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν υπήρχαν κάδοι με σπασμένα καπάκια, σπασμένη κάδοι, αντικατάσταση κάδων ευρεία. Ευρεία αντικατάσταση. Τώρα θέλουν να πάρουν τα λεφτά από το Ανδρικάκι και μάλιστα βγήκε να κάνει και ανάρτηση στα social media ο ανεκδιήγητος αντιδήμαρχος Καθαριώτητας ότι εμείς είμαστε η αιτία που δεν θα αγοραστούν κάδοι γιατί πάνε να πάρουν τα λεφτά του Ανδρικάκη για να αγοράσουν κάδους. Όχι κύριε. Τα λεφτά που σε πληρώνει και είναι ο νόμος είναι αυτός. Λέει ο νόμος. Τα ανταποδοτικά τέλη για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ανταποδοτικά τέλη της Καθαριότητας και του φωτισμού. Όχι από ένα αναπτυξιακό έργο. Όχι ένα αναπτυξιακό έργο του Ανδρικάκη που περιμένουμε 7 χρόνια να γίνει αγορά. Για να γίνει αξιοποίηση θα περιμένουμε 57 χρόνια. Με αυτήν τη Δημοτική Αρχή. Έτσι. 57 χρόνια θα περιμένουμε, όχι 7. 7 χρόνια και δεν μπορούνε. Δεν θα το αγοράσουν ποτέ. Γιατί πρώτον το κόστος ήταν 375.000, το οποίο τόσο πολύ ήταν το Ανδρικάκι. Και εμείς, η Δημοτική Αρχή έβαλε στον προϋπολογισμό λιγότερα χρήματα από τα 375, άρα δεν μπορεί να το πάρει. Και τώρα και από αυτά τα λιγότερα θέλει να πάρει 50 κοινέ, είπαμε όχι. Θα πάρετε από άλλου λεφτά αν θέλετε, για να το κάνετε. Μην ξεχνάτε ότι έχει κάνει δύο αυξήσεις δημοτικών τελών. Θα μπορούσε να αγοραστεί δηλαδή. Θέλω να το τονίσω. Έγινε μια αύξηση 56% στα δημοτικά τέλη την πρώτη θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όταν εμείς τα 3,5 χρόνια που ήμασταν στα Δημοτική Αρχή, κάναμε μείωση 7%. Έγινε 56%. Έγινε άλλο 26% πέρυσι. Αύξηση δημοτικών τελών. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν για αγορά και μισθοδοσία της καθαριότητας. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνεις να παίρνεις τα χρήματα από κάτι το οποίο περιμένουν όλοι. Μια περιοχή η οποία θα έπρεπε να μπει ήδη σε ένα σχεδιασμό ως σημειακά Ανδρικάκι, Καπνολογικό Ινστιτούτο και Λατομείο ΕΜΟΥ. Αυτό το τρίγωνο έπρεπε να μπει σε ένα σχεδιασμό ανάπλασης που θα αφορούσε
τον πολιτισμό. Να είναι ο σχεδιασμό, λέτε, για, και τον αθλητισμό. Για τη Δράμα. Φυσικά. Σε μια φυσικά, περιφερειακά, σε μια περιοχή υποβαθμισμένη που έχει όμως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να αναβαθμιστεί πλήρως. Εμείς τι κάνουμε, πάμε να κάνουμε την ανάπλαση του κορυλόγου, της περιφερειακής οδού και του πεζοδρομίου του κορυλόγου. Και βλέπουμε δηλαδή μία τελεία σε ολόκληρο το χάρτη. Λέτε δηλαδή ότι θα μπορούσε να γίνει μια συνολική ανάπλαση και του Ανδρικάκη αν περάσει στην αρμοδιότητα του Δήμου, είναι πιο πάνω το Εμβληματικό Καπνολογικό Ινστιτούτο, είναι και ο Κορύλοβος και το Λατομείο. Μεγάλο Λατομείο εκεί, του ΕΜΟΥ. Του ΕΜΟΥ, βέβαια. Και λέτε την ίδια ώρα ότι γίνεται αυτός ο σχεδιασμός με βάση το έργο του περιφερειακού, έργο το αποσπασματικά, οποίο είναι αποσπασματικά ένα έργο το οποίο εντάσσεται. Δεν είμαστε αντίθετοι, το ψηφίσαμε. Αλλά δεν μπορεί να σχεδιάζει αποσπασματικά. Αυτή η περιοχή ενιαία πρέπει να τη δεις. Όταν μπήκαμε δηλαδή για να κάνουμε το ΒΑΑ, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δεν σχεδιάσαμε τη 19η Μαΐου. Λέγεται 19η Μαΐου, αλλά έχει πιάσει Κύπρου, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη, Σεφέρι, Βίτσι. Η Βίτσι με τη Σούτσου που επεκτείνεται προς Αγία Βαρβάρα είναι οι δύο δρόμοι οι οποίοι γίνονται πεζόδρομοι. Ναι. Και η ενοποίηση, όταν λέγαμε εμείς ότι θα γίνει ενοποίηση, που πολλοί από τη Δημοτική Αρχή δεν ξέρουν τι σημαίνει ΒΑΑ. Το ΒΑΑ έγινε γιατί θα ενοποιήσει το δημοτικό κήπο με την Αγία Βαρβάρα. Αλλά όταν μια Δημοτική Αρχή δεν το έχει ως όραμα κάτι, δεν μπορεί να το οραματιστεί και να το ενστερνιστεί. Δεν είναι μεμονωμένο έργο, λέτε. Όχι, βέβαια. Είναι σε ένα ευρύτερο και πλαίσιο. Και πηγαίνει η Βίτσι, πεζοδρομείται, πρασινίζει και με μπέργολες για να μπορέσει με τη Σούτσου από απέναντι να βγει στην Αγία Βαρβάρα. Να περπατάει ένας δηλαδή από το δημοτικό κήπο και να συνεχίζει, ναι, μέσα στο αστικό περιβάλλον, αλλά διαμορφωμένο, πρασινισμένο για να φτάσει στην Αγία Βαρβάρα. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός μας. Αυτά ήταν τα οράματά μας. Λέτε, από όσο καταλαβαίνω πάντως, να δούμε και λίγο πιο. Ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο ευρύτερα για το Δήμο. Μα σχεδιάζεις. Δεν είναι μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις εδώ και εκεί, χωρίς να υπάρχει αυτή η ενιαία, μπορώ να το πω έτσι, άποψη για αλλαγή της πόλης. Σε καμία περίπτωση. Και το άλλο κομμάτι της 19ης Μαΐου, φυσικά. Το άλλο κομμάτι της 19ης Μαΐου. Υπάρχει προμελέτη, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί τότε από την ΡΕΙΚΑΠ. Πονήθηκε η προμελέτη από το γραφείο του Ηρακλήτου Παπαϊωάννου. Λοιπόν, έχουν γίνει πόσες σκέψεις τότε για αυτό το πράγμα και αγνοήθηκε πλήρως. Δεν υπάρχει καμία αυτή. Έγιναν τα τείχη, το ανατολικό τείχος αναδείχθηκε, δαπανήθηκε 1 εκατομμύριο για την ανάδειξη του τείχους αυτού, μάλιστα χωρίς να έχει εμπλοκεί ο Δήμος ο ίδιος στην κατασκευή του έργου καθόλου, γιατί είναι ένα ειδικό έργο το οποίο αναθέσαμε στην φορεία αρχαιοτήτων, κλασικών αρχαιοτήτων, λοιπόν, και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο μετά από εκεί. Τελείωσε σαν να δεν υπήρξε ποτέ. Σαν να δεν έγινε τίποτε στο σημείο. Και αυτό εδώ το έργο ήταν στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανάδειξης του ιστορικού κέντρου. Προσέξτε, για να μην είμαι ανακόλουθος σε αυτό που έλεγα. Το τρίγωνο δηλαδή, όπως είπα για το Ανδρικάκι, το αντίστοιχο είναι εκεί. Βάλαμε 270.000 για τοπογραφική αποτύπωση, μετρητά λεφτά στο ταμείο, τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου. Για να ακολουθήσει η αρχιτεκτονική αποτύπωση. Αν δεν αναδείξει το ιστορικό κέντρο, θα μιλάς πάντα για την παλιά πόλη της Ξάνθης. Θα μιλάς πάντα για την παλιά πόλη της Ξάνθης. Αυτό κάνουμε στη Δράμα. Μιλάμε για την παλιά πόλη της Ξάνθης, μιλάμε για τα Τρίκαλα, μιλάμε για την Καρδίτσα, μιλάμε για το Καρπενήσι και το καθεξής. Γιατί έχω την αίσθηση μιλάμε πιο πολύ από ότι μιλάνε στα Τρίκαλα για τα Τρίκαλα. Γιατί είναι και η μόδα της πόλης των Τρικάλων. Για την παλιά πόλη της Ξάνθης, για τον Αμυρίδη, τον Αείμνηστο. Ναι, αυτό είναι λέω. Μια κουβέντα αυτό. Αν είναι να συζητάμε πάντα για τους άλλους, θα είμαστε εκεί, θα μένουμε εκεί και θα μείνουμε στα παραδείγματα. Για πέστε μου τώρα, μιας αναφερθήκατε και στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πάντως θέλω να πω ότι το θέμα του ΒΑΑ είναι σοβαρό. Τώρα δηλαδή, με τους κάδους πρέπει να βρεθεί κάδι, χώρος για κάδους. Δεν είναι μόνο η κάδη. Άκουσα τελευταία και παρακολούθησα μια συζήτηση όσον αφορά τον πλακοσκεπή. Πρέπει να πω ότι ο πλακοσκεπής έχει προβλήματα. Άλλωστε, γι' αυτό και στον σχεδιασμό προβλεπότανε να μην
υπάρχει, να μην υπάρχουν χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων, αλλά μόνο κάποιες διελεύσεις και εκείνο μέχρι ένα ορισμένο τονάζ. Αυτό εδώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και το λέω, και το λέω για να μην θρηνήσουμε θύματα. Δεν κινδυνολογώ. Υπάρχει η καταγραφή του εσωτερικού του πλακοσκεπούς, όπου έχει γίνει με ρομπότ και υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο καταγράψει τις φθορές που υπάρχουν στον πλακοσκεπή. Πλακοσκεπή σε ορισμένα σημεία έχει προβλήματα σοβαρά. Άρα πρέπει μετά από 10 χρόνια που κάναμε αυτή τη δουλειά, είναι ακόμη πιο επιβαρημένο, άρα επιβάλλεται σήμερα ο Δήμος να κάνει ξανά την ίδια δουλειά, να εντοπίσει τα σημεία τα προβληματικά για να δει πώς θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί και δεν το λέτε με αίσθηση κινδυνολογίας. Καθόλου, καθόλου. Είναι ένα σοβαρό έργο του 60 όμως. Πάρα, πάρα πολύ σοβαρά το λέω. Να φανταστείτε όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την παρέμβαση αυτή στην 19η Μαΐου, η πρώτη περίπτωση που εξετάσαμε ήταν να ανοίξει ο πλακοσκεπής. Γιατί σε κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να γίνει αυτό το πράγμα. Να ανοίξει ο πλακοσκεπής. Αλλά στην κατάσταση που είναι σήμερα, ανεπτυγμένη η 19η Μαΐου από την αρχή μέχρι το τέλος, μελετητικά ήταν αδύνατο. Και έτσι πήγαμε σε μια άλλη να δούμε, λέτε, και διαδικασία πώς θα ελαφρυνθεί. Φυσικά την ουσία, πώς θα ελαφρυνθεί το φορτίο. Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ σοβαροί. Είναι ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, έτσι πρέπει να λειτουργεί, και είναι ένας δρόμος ταλαιπωρημένος όμως, έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη. Αναφερθήκατε και στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και στις παρεμβάσεις οι οποίες προγραμματίζονται κλπ. Είχατε πει όμως σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, κύριε Χαρακίδη, ότι φαίνεται ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός, με την έννοια ότι και τα χρήματα θα είναι λιγότερα και τελικά μπήκαν πολλοί στόχοι και είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Συνεχίζετε να έχετε την ίδια άποψη? Για την ώρα έχω σταθερή άποψη, αυτή που είχα και πριν. Γιατί λέω για την ώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή δηλαδή, έχω την ίδια άποψη. Θα αλλάξω άποψη όταν θα δω έναν δήμαρχο να έχει πάει στην Αθήνα, να έχει διεκδικήσει και να έχει φέρει απτά αποτελέσματα. Δηλαδή, ποιο είναι το απτά αποτέλεσμα? Μια έκτακτη χρηματοδότηση, μια επιπλέον έγκριση πέρα από τα 22 εκατομμύρια που δικαιούται ο κάθε Δήμος ανάλογα με τον πληθυσμό. Με τον πληθυσμό που έχει. Δήμοι με 50.000, 50 μέχρι 60.000 πληθυσμό που είμαστε εμείς, δικαιούνται 60.000 ευρώ. Δήμοι του επίπεδου Δήμου Παρανεστίου δικαιούνται 6 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς δικαιούμαστε 22 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, τα 22 εκατομμύρια, στα 22 εκατομμύρια πρέπει να χωρέσουμε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε. Θα μου πείτε, μα 22 εκατομμύρια εμείς δεν πήραμε ούτε σε όλη τη θητεία που ήμασταν από χρηματοδοτήσεις. Φανταστείτε ότι 1% ήταν η ΣΑΤΑ που παίρναμε. Άρα δεν πήραμε ούτε 5 εκατομμύρια από ΣΑΤΑ. Τώρα έχει και τη ΣΑΤΑ που παίρνει και τα 22 εκατομμύρια που παίρνει από το Αντώνη Τρίτσης και το Φιλόδημος 1 και το Φιλόδημος 2, όσοι δήμοι μπορέσαν να εντάξουν και προλάβανε να προχωρήσουν τα έργα τους και δεν γίναν γέφυρα στο Αντώνη Τρίτσης. Εμείς ήμασταν από αυτούς που δεν προλάβαμε τίποτα. Έτσι. Άρα θα αλλάξω άποψη όταν θα δω έναν δήμαρχο ο οποίος θα έχει πάει και θα έχει διεκδικήσει και θα έχει φέρει αυτά που... Τύχατε και στα σκληρά μνημόνια εσείς. Ήσασταν στην αρχή ουσιαστικά του δράματος και της χώρας. Στην κορύφωση του δράματος. Στην κορύφωση, γιατί τότε είχαν αρχίσει να... Ήμασταν στην κορύφωση να γίνονται τα κουρέματα. Τα κουρέματα. Βεβαίως. Αν σκεφτείτε ότι έφτασε να έχει ΣΑΤΑ ο Δήμος Δράμας πριν από εμάς 5 εκατομμύρια και εμείς πήγαμε στο 1, φανταστείτε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Εμείς με 5 εκατομμύρια δεν πήραμε σε όλη τη θητεία, σας λέω. Και πάλι, ας έρθει ένας, είτε πολιτικός μου αντίπαλος, είτε ένας δημότης, και να αντιπαραθέσει στο έργο αυτό το οποίο έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή, η δική μας δηλαδή, με το έργο το οποίο έχει κάνει προηγούμενες και η μεταγενέστερη κυρίως Δημοτική Αρχή. Να έρθει δηλαδή και να μας δείξει σε 3,5 χρόνια τι έργο έχει γίνει. Εμείς δεν κάναμε, κύριε Φυλακτέ, μόνο τα έργα που αφορούσαν το Δήμο. Αν θυμάστε,
Δεν ήταν μόνο τα έργα τα δικά μας και τα προλαβαίναμε. Κάναμε το έργο του κτηρίου σύντησης της Μητρόπολης. Ο Δήμος το έκανε. Με την τεχνική του υπηρεσία, το με την υπηρεσία του Μητροπολίου. Φυσικά. Και εδώ σήμερα δεν μπορούν να κάνουν ένα έργο να υλοποιήσουν. Ένα έργο να υλοποιήσουν δεν μπορούν. Σέρνουν ένα έργο 7 χρόνια τη 19η Μαΐου και περιμένουν αμάν να το ολοκληρώσουν. Για πέστε μου τώρα, έχουμε και τα δύο πάγια, θα το έλεγα έτσι, θέματα που αφορούν την πόλη, που είναι το δημοτικό στάδιο και το κολυμπητήριο. Τα τονίζουμε, τα υπερτονίζουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες. Εδώ τώρα έχουμε κάποια εξέλιξη με το θέμα του κολυμπητηρίου. Θα γίνουν οι πρώτες εργασίες ώστε να φύγει το σκέπαστρο για να γίνουν οι παρεμβάσεις. Νομίζω θα έπρεπε να κάνετε μια συνέντευξη και με τον κολυμπητικό όμιλο και τον σύλλογο το Δράμα 86, που είναι οι δύο που ασχολούνται με την κολύμβηση στην πόλη, για να σας πούνε τι τους λέει ο Δήμαρχος. Γιατί σε εμάς δεν μας λέει κάτι. Αυτοί για να μην αντιδρούν, άρα κάτι θα τους έχει πει και θα τους έχει καθησυχάσει. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα καθησυχαστικό. Το έχουμε τονίσει, το έχουμε υπερτονίσει και σε προημερησίες συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εσάς σχεδόν κάθε φορά. Κολυμπητήριο μέχρι το 2023, μάντης κακών, δεν βλέπω να λειτουργεί στη Δράμα. Δεν βλέπω να λειτουργεί μέχρι το 2023. Δεν είναι θέμα μόνο γραφειοκρατίας, γιατί ακούγεται ότι είναι και η γραφειοκρατία, μα όλα αυτά. Για να υπάρξει γραφειοκρατία, πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις τη γραφειοκρατία. Να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Χωρίς να ξεκινήσεις διαδικασία, δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Πάντως, η όλη διαδικασία με τον ιδιώτη έγινε και εμπολής για να σταματήσει η χρονοβόρα διαδικασία ουσιαστικά. Ωραία, αλλά λέω και πάλι ότι αυτά τα πράγματα. Για να ξεκινήσει, η γραφειοκρατία δεν είναι η σύνταξη της μελέτης. Η μελέτη είναι μελέτη, υπάρχει ένας χρόνος συγκεκριμένος για να γίνει. Η γραφειοκρατία είναι όταν αρχίζει και δεν μπορεί να περπατάει κάτι, γιατί σου λένε ότι αυτό δεν έγινε έτσι, εκεί παρεμβαίνει το δασαρχείο, εκεί παρεμβαίνει η αρχαιολογία, εκεί κάνει, αυτές είναι γραφειοκρατίες. Δεν είναι κάτι άλλο. Με το άλλο θέμα του δημοτικού σταδίου, άλλο πρέπει να πούμε σημαντικότατο πρόβλημα, θεωρώ φυσικά το κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή ότι είναι πιο σημαντικό, άποψή μου τουλάχιστον, κύριε Χαρακίδη, εκεί έχουμε κάτι νεότερο. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τρίτσις. Είναι ενταγμένο στο Τρίτσις, είναι προτινόμενο προς ένταξη. Για να χρησιμοποιήσουμε ακριβή έκφραση, είναι προτινόμενο προς ένταξη μαζί με την ανάπλαση Κορυλόβου, περιφερειακής οδού Κορυλόβου. Τα δύο έργα σε μία πρόσκληση που δεν αφορά τον αθλητισμό. Εκείνα τα, η κατεδεθειμένη πρόταση. Οι εγκρίσεις όταν θα έρθουν θα δούμε και τι αφορούν. Λοιπόν, όσον αφορά το δημοτικό στάδιο, θεωρώ και εκεί ότι δεν πρόκειται να δούμε κάτι σύντομα, κάποια εσείς εξέλιξη. Εκφράσατε σύντομα. Και μία, σαν παράταξη, εκφράσατε και μία, μπορώ να το πω έτσι, επιφύλαξη στο αν τελικά ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο. Την καταγράφουμε απλά, ναι. Ότι είναι λίγο επικίνδυνο να ενταχθεί ένα τόσο μεγάλο έργο σε αυτή την πρόσκληση. Ναι, ακριβώς έτσι. Ότι δεν βλέπουμε εμείς να ενταχθεί, μακάρι να μπορέσει για να πετύχει κυβερνητικός δήμαρχος, είναι ο κ. Μαμψάκος. Τα έχει καλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει τουλάχιστον με όλους τους υπουργούς, να μπορέσει να εξασφαλίσει μια πρόσθετη χρηματοδότηση και να μπει και αυτό εδώ. Γιατί εμείς που δεν είχαμε τέτοιες προσβάσεις, αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή ήταν κάτι απλό. Να αφήσουμε παρακαταθήκη στη νέα Δημοτική Αρχή που ήρθε μετά από εμάς, τη Δημοτική Αρχή του κ. Μαμψάκου, 60.000 ευρώ για να κάνει τη μελέτη κατεδάφισης και τη μελέτη των κερκίδων και 60.000 ευρώ στο ταμείο και τα δύο για να κάνει την κατεδάφιση των κερκίδων. Αυτά τα αφήσαμε και μέχρι πέρυσι εγγράφονταν κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, παραμέναν τα χρήματα εκεί, στο ταμείο, αλλά δεν γινόταν τίποτε. Και μετά πανηγυρίζαμε γιατί ήρθε ο δωρητής να μας κάνει τη μελέτη για το εθνικό στάδιο. Για την οποία μελέτη, το ξαναλέω, 60.000 ευρώ
είχαμε αφήσει στη Δημοτική Αρχή και είναι εκεί για να γινόταν αυτή η μελέτη. Θα μου πείτε, μα εξοικονόμησε χρήματα και τα πληρώνει ο δωρητής. Μπράβο, πολύ ωραία. Πούντο το έργο. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Χαρακηδή? Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο από αυτά που είπαμε. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά. Τα λέμε και συχνά. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους μας. Διακοπές θα πάτε. Φυσικά δεν είναι και προεκλογική χρονιά για να τρέχετε ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Συντάσσω λογικά. Να είστε καλά. Τάσου, μόνιμο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε τη δυνατότητα, κυρίε και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον πρώην δήμαρχο και πρώην βουλευτή Δράμας, τον Κυριάκο Χαρακίδη, επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Ζωή. Ήταν η εκπομπή παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος. Να είστε καλά. Γεια σας.